υπογράφει και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον νέο πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτη Μάρη, σύμβαση ενός ειδικού προγράμματος που εκπώνησαν από κοινού η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με πόρους ύψους 279.000 ευρώ και το οποίο θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Βασίλη Δελισταμάτη και του καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Σπύρου Κουτρούμπα. Η οποία έχει διάρκεια 36 μήνες και θα μου δοθεί ευκαιρία να σας ενημερώσω γιατί απαιτείται ενδεχομένως να φαίνεται σε πολλούς μεγάλο αυτό το διάστημα, αλλά μπορώ να σας εξηγήσω γιατί χρειάζεται τόσος χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 279.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων της Επιτροπής Ερευνών και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια. Εμείς ως Πανεπιστήμιο θα έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτής της μελέτης να ενισχύσουμε, να βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή μας, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την παραλλακτικότητα αυτών των συνθήκων τόσο στο εδαφικό όσο και στο εναέριο περιβάλλον μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών ενωτήτων. Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει αυτή τη μελέτη με πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι ως προς την έκβαση των αποτελεσμάτων, η οποία περιλαμβάνει ένα οδικό χάρτη με πάρα πολλούς σταθμούς, με πάρα πολλές στάσεις, τις οποίες θα ελέγχουμε τα αποτελέσματα και θα προχωράμε από εκεί και πέρα στη συνέχεια. Έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής. Πολλοί άνθρωποι από την περιοχή μας έχουν σπουδάσει, έχουν γίνει επιστήμονες και βλέπουμε τα αποτελέσματα όλων των σπουδών που πιστεύουμε ότι είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, γι' αυτό και έχουμε και την κατάλληλη στήριξη από τους επιστήμονες στον πρωτογενή τομέα και κάνουμε αυτά τα άλματα. Είναι κάτι που πηγαίνει βήμα-βήμα. Μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, ξαναλέω, και τέτοιου είδους προγράμματα θα βρούμε την λύση στα επόμενα προβλήματα που έρχονται τα επόμενα χρόνια. Πώς θα ξεπεράσουμε και την κρίση, είτε είναι ενεργειακή είτε είναι κλιματική, να βρούμε τις κατάλληλες καλλιέργειες, όπως είπατε, να βρούμε πού πρέπει να πουλάμε και τι, ώστε να έχουμε το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.